της εκπομπής. Πριν από 6,5 χρόνια ξεκίνησε μια προσπάθεια που τελικά υποδόθηκε και 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας δόθηκαν προς αξιοποίηση στην γερμανική Fraport. Χαμός, χαμός. Βέβαια, ξεπουλάτε την Ελλάδα. Δίνετε τα σημικά, όλα αυτά τα γελία που έχουμε ακούσει δεκαετίες τώρα στη χώρα. 6,5 χρόνια μετά, τσιμουδιά, αυτό που λέμε μούγκα στη στρούγκα. Από όλους αυτούς οι οποίοι για ακόμη μία φορά, την πολλωστή φορά και την επόμενη φορά το ίδιο θα γίνει και την μεθεπόμενη το ίδιο θα γίνει, έχουν ματαιώσει δεν ξέρω και εγώ πόσες περιπτώσεις όπου η Ελλάδα, επενδύσεων που η Ελλάδα θα ήταν σε καλύτερη μοίρα, επειδή ισχύει αυτό που σας λέω τόσες φορές. Έχουμε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων στη χώρα που δεν έχουν θέση στην Ελλάδα του μέλλοντος, δυστυχώς. Και όταν το λέω το δυστυχώς, δεν είναι σχήμα λόγου, δεν είναι μια λέξη που βγάζω από μέσα. Πραγματικά το νιώθω το δυστυχώς. Δυστυχώς αυτή η χώρα έχει κόσμο που δεν μπορεί να ζήσει στην Ελλάδα του μέλλοντος. Δεν έχει τρόπο να ζήσει. Δεν έχει μάθει. Δεν την έχουν μάθει. Και αυτοί οι οποίοι εκπαιδεύουν τους νέους ανθρώπους και οι οικογένειές τους. Έτσι λοιπόν χρονάκια τώρα, χρόνια, πολλά χρόνια τώρα, προχωράνε προς την κατεύθυνση να σβήσουν τα πάντα, να μην γίνει τίποτα που να αλλάζει αυτό που σήμερα είμαστε, έτσι ώστε να έχουν λόγο ύπαρξης ως κομματικοί στρατοί, ως σχωμένοι, αρπαγμένοι από τα δημόσια ταμεία, κάνοντας τις κομπίνες τους, προσπαθώντας να ζήσουν στο περιθώριο της πραγματικής οικονομίας μέσα από πολλές πάρα πολλές διαδικασίες, εκεί όπου είμαστε φανταστικοί από τους πρώτους σε ολόκληρο τον κόσμο να ανακαλύπτουμε τρόπους να κλέβουμε. Αυτό το κομμάτι λοιπόν είναι μεγάλο και δεν αφήνει τίποτα, τίποτα να προχωρήσει. Έτσι έγινε και με τα αεροδρόμια. Ξεσηκωμός, χαμός. Όχι, το κράτος να κάνει επενδύσεις, να πάρει κόσμο. Όλα αυτά τα χρόνια το κράτος τι ακριβώς πρόσφερε με τον τρόπο που λειτουργούσε και στην περίπτωση των αεροδρομίων και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Γιατί μην ξεχνάμε ότι προχώρησε το κράτος κάποια στιγμή και αποφάσισε, φυσικά με την πίεση των ξένων, γιατί από μόνοι τους δεν θα το κάνανε. Όχι, δεν θα πηγαίνανε κόντρα στους πελάτες. Αποφάσισε και έδωσε και την πολύ, πολύ στρατηγική σημασία επιχείρηση του ΟΤΕ. Ο κακός χαμός και τότε. Τον ΟΤΕ, τι είναι αυτά που κάνετε, καταστρέφετε την Ελλάδα. Ποιον ΟΤΕ? Τον ΟΤΕ που για πάρα πολλά χρόνια ήταν ρουσφέτη του να σου βάλουν ή του ΟΤΕ, του κρατικού ΟΤΕ, ένα τηλέφωνο, έναν αριθμό τηλεφώνου, ένα τηλέφωνο για να συνεννοείσαι. Για πάρα πολλά χρόνια πήγαινε ο κόσμος στους βουλευτάδες να μεσολαβήσουν να βάλει ο ΤΕ τηλέφωνο στο σπίτι τους, στο χώρο τους. Ο ΤΕ, ο οποίος πλήρωνε κάτι απίστευτα ποσά κάθε μήνα σε όλους αυτούς οι οποίοι, όχι σε όλους, στους περισσότερους από αυτούς που απλά ξύνανε τα φρύδια τους. Είναι καλύτερα ή χειρότερα, ρε παλικάρια, από την ώρα που ο ΤΕ έφυγε από το δημόσιο? Και εδώ μούγκα στη στρούγκα. Και εδώ κουβέντα. Τσιμουδιά γι' αυτό, έτσι. Πέρασε στον ντούκο. Το ίδιο έγινε και στην περίπτωση του λιμανιού στον Πειραιά, στην Αττική. Όχι! Προς Θεού! Ξεπουλάμε το λιμάνι! Σήμερα το λιμάνι του Πειραιά βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των ευρωπαϊκών λιμανιών. Καλύτερα ή χειρότερα? Είναι καλύτερα ή χειρότερα? Στείνεις αυτή και δεν ακούς τίποτα. Τσιμουδιά, κανένας, δεν μιλάει κανείς. Καλύτερα ή χειρότερα, ρε παιδιά? Η προηγούμενη κυβέρνηση μας έλεγε πριν γίνει η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι όλες τις ιδιωτικοποιήσεις θα τις αναιρέσει. Τους είδατε να τις αναιρούν? Εάν βάλεις δίπλα-δίπλα τα εγκαίνια στο λιμάνι του Πειραιά, δίπλα, στην ίδια οθόνη, στη μία πλευρά το Μητσοτάκη, στην άλλη πλευρά το Τσίπρα, λένε ακριβώς τα ίδια λόγια.
Πέρασε και αυτό. Πέρασε και αυτό. Προχωράει, φίλες και φίλοι, η χώρα προς μια κατεύθυνση, ή πρέπει να προχωρά προς μια κατεύθυνση εντελώς διαφορετική. Και τα βαρύδια αυτής της χώρας εξακολουθούν να παίζουν το παιχνίδι τους. Το ίδιο κάνανε με την Ολυμπιακή. Θυμόσαστε τι έγινε? Τα ελληνικά φτερά, θα χαθούν τα ελληνικά φτερά, και όταν γίνει πόλεμος, πώς και με ποιο τρόπο η Ολυμπιακή θα χρησιμοποιηθεί. Παραμύθια, γελιότητες των τεμπέλιδων, των κομματόσκυλων, αυτών οι οποίοι χρόνια ολόκληρα βυζένουν την Ελλάδα στην κυριολεξία, την έχουν ξεζουμίσει. Να επανέλθουμε λοιπόν στα αεροδρόμια. 6,5 χρόνια πριν έγινε αυτή η αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας 14 περιφερειακών αεροδρομίων. Σήμερα η κατάσταση ποια είναι? Σήμερα η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλύτερη, γι' αυτό και δεν μιλάει κανένας. Να πω για το αυτό καθ' αυτό κομμάτι. Στόχος μου είναι να πω για ακόμη μία φορά πού βρίσκεται ακριβώς το πολιτικό προσωπικό, γενικά μιλάω, της Μαγνησίας. Πού είμαστε ρε παλικάρια εμείς? Θυμόσαστε που σας έλεγα να εξηγήσετε για ποιο λόγο από τα αεροδρόμια τα οποία βγήκανε προς αξιοποίηση, να δοθούν δηλαδή για να αξιοποιηθούν, το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου δεν προτιμήθηκε? Να κάνουμε μια σοβαρή κουβέντα, πόσες φορές το έχω πει, το έλεγα από τότε, να κάνουμε μια σοβαρή κουβέντα γιατί το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου δεν προτιμήθηκε για αξιοποίηση. Ποιοι είναι οι λόγοι? Πόσες φορές έχω πει, πόσες φορές, για ποιο λόγο οι Γερμανοί δεν το πήρανε, για ποιο λόγο συνεχίσαμε τα παραμύθια να λέμε, και ήμουν από τους λίγους, τους μετρημένους στα δάχτυλα, ίσως να περισσεύουν τα δάχτυλα του ενός χεριού, όταν έλεγα ότι είναι γελοί και ανόητοι αυτοί οι οποίοι λένε ότι θα φτιάξουν φορέα ο οποίος θα προωθεί το αεροδρόμιο, και όλες αυτές τις γελιότητες και τα παραμύθια τα οποία ήταν πέρα για πέρα ανόητα, χωρίς καμία βάση, χωρίς καμία πραγματική συνέχεια και χωρίς να στηρίζονται πουθενά. Και όλοι οι άλλοι χαρές και πανηγύρια, θα φτιάξουμε φορέα. Έτσι λοιπόν, οι αρχικές εκτιμήσεις για την αναβάθμιση των 14 αεροδρομίων ήταν 330 εκατομμύρια ευρώ. Στην πορεία εκτιμήσανε οι Γερμανοί, οι κακοί μωρέ, η Μέρκελ, ναι αυτοί, εκτιμήσανε ότι χρειάζονται 415 εκατομμύρια ευρώ. Και πια το πρόγραμμα το επενδυτικό στα 14 αεροδρόμια έχει φτάσει στα 440 εκατομμύρια ευρώ. Και η Μαγνησία κοιτάει από μακριά. Και ξαναρωτώ για ακόμη μία φορά, την πολλωστή φορά, πιστέψτε με μάλλον την τελευταία, πού είστε ρε παλικάρια όλοι εσείς? Πολιτικό προσωπικό της Μαγνησίας από τότε μέχρι και σήμερα, πού ακριβώς είστε, ποια είναι η θέση σας, γιατί, τι ακριβώς συνέβη, τι αλλάξαμε για να τουλάχιστον να είμαστε σε μια επόμενη αναβάθμιση των αεροδρομίων? Αλλάξαμε κάτι? Είδαμε τι έφταιξε και εμείς δεν ήμασταν σε αυτό το παιχνίδι? Δεν ήμασταν ως αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου στη δυνατότητα να μπορούμε να έχουμε και εμείς ένα μερίδιο σε αυτόν τον εξυγχρονισμό? Όχι. Κουβέντα. Ούτε από βουλευτές, ούτε από την περιφέρεια, ούτε από τους δήμους. Κανείς, ε? Μια χαρά πάτε. Να συζητάμε εδώ, να ανακατεύουμε τη φασουλάδα. Ο κάθε καραγκιουζάκος να βγαίνει να λέει από εκεί που τα παίρνει, τέλος πάντων που νομίζει ότι είναι καλύτερα, ότι πρέπει να γίνουμε αυτό, και να υποστηρίζει τη μία πλευρά και να υποστηρίζει την άλλη, και να τι κάναμε σε εκείνη την περίπτωση και να τι δεν κάνατε στην άλλη περίπτωση ή απέναντι, το ίδιο σκηνικό συνέχεια. Συζάκινο, φίλες και φίλοι, έτσι για να έχουμε εικόνα, για να μιλάμε επί πραγματικού και όχι κουβέντες απλές στον αέρα, υλοποιήθηκε ανακαίνιση και αναδιαμόρφωση του τερματικού σταθμού στο αεροδρόμιο. Τα τσέκ
αυξήθηκαν κατά 35%, τα σημεία ασφάλειας κατά 150%. Στα Χανιά αναδιοργανώθηκε ο αεροσταθμός ολόκληρος. Αυξήθηκε κατά 25% το κομμάτι που αφορούσε την ασφάλεια και τον έλεγχο. Ανάλογες κινήσεις γίνανε στην Καβάλα. Ανάλογες κινήσεις έγιναν στο Άκτιο. Το Άκτιο βρίσκεται μακράν από πλευράς κίνησης σε σχέση με την Αγχίαλο. Μακράν το Άκτιο, που οι περισσότεροι από εμάς δεν γνωρίζουμε που ακριβώς είναι το Άκτιο. Στη Σάμο το ίδιο πράγμα. Αύξηση των πυλών αναχώρησης, σημεία ασφάλειας, επέκταση. Το ίδιο σε 14 αεροδρόμια. Και συνεχίζουν, γιατί έχουν κι άλλα μπροστά τους να κάνουν, προκειμένου να αναβαθμιστούν, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση, που όλοι περιμένουν ότι μετά τον κορονοϊό θα υπάρχει, για να μπορούν και οι τοπικές κοινωνίες, και είναι κατανοητό αυτό, όσοι περισσότεροι έρχονται, οι τοπικές κοινωνίες κερδίζουν, και οι τοπικές κοινωνίες λοιπόν να είναι ευνοημένες, και αυτοί που κάναν την επένδυση να βγάζουν μεγαλύτερα κέρδη. Θα κάνουμε κουβέντα, παιδιά? Εσείς που κοιμόσαστε, δεν θέλω να σας ξυπνήσω. Έτσι, όποτε ξυπνήσετε, θα κάνουμε μια κουβέντα σοβαρή στη Μαγνησία? Έχουμε ένα αεροδρόμιο της κεντρικής Ελλάδας. Ο Θεός δηλαδή να το κάνει κεντρικής Ελλάδας. Φωνάζω χρόνια ολόκληρα γιατί το αεροδρόμιο αυτό δεν αξιοποιήθηκε από κανέναν από την κεντρική Ελλάδα. Ποια είναι η συνεργασία μεταξύ των νομών της κεντρικής Ελλάδας σε σχέση με το αεροδρόμιο? Τσιμουδιά! Τσιμουδιά! Σας προκαλώ για ακόμη μια φορά κάποιος να απαντήσει. Προκαλώ για ακόμη μια φορά κάποιος να απαντήσει και να πει: άστα ρε φίλε, θα σου δώσω εγώ την απάντηση. Έγινε αυτό, 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 εκείνο, το άλλο. Έναν. Όλα αυτά τα χρόνια, έναν. Τίποτα. Και με κάποιο μαγικό τρόπο όλοι μαζί περιμένουμε να αλλάξει η μοίρα μας. Τους έλεγα από την αρχή ότι αν δεν γίνουν επενδύσεις, αν δεν δοθούν κίνητρα για επενδύσεις τουριστικές στην Μαγνησία, το αεροδρόμιο δεν μπορεί να αναβαθμιστεί και δεν είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο θα το κοιτάξει κάποιος για να κάνει επένδυση. Και μείναμε απ' έξω όταν αυτό συνέβη. Πήραν 14 και εμείς ήμασταν απ' έξω. Και περάσαν 6,5 χρόνια, βλέπουμε το πόσο καλύτερα πάνε τα πράγματα για αυτούς τους 14, για αυτές τις 14 περιοχές και τα αεροδρόμια τους, και εμείς εδώ δεν έχουμε αλλάξει απολύτως τίποτα. Τι περιμένουμε ακριβώς? Τι περιμένουμε να γίνει έτσι ώστε να πούμε ότι ναι, κάποια στιγμή βάσιμα θα ελπίζουμε για κάτι πολύ καλύτερο? Ήθελα να κλείσω, φίλες και φίλοι, τη σημερινή κουβέντα με τις αλλαγές οι οποίες προωθούνται στον χώρο της παιδείας, και αυτό είναι